αγχώνεσαι και στεναχωριέσαι. Είναι κάποια πράγματα που. Άκουσε με, όπως άλλο καράβι, άλλο αμάξι. Και μου λες ότι φίλε, κάποια πράγματα με πειράζουν και κάποια πράγματα φίλε, με στεναχωρούν και τα βλέπω έτσι είναι και εμένα αυτό το πράγμα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Γιατί, να σου πω κάτι. Γιατί έχει να κάνει με το είδος σου περίπου και είναι και στο περίπου και είναι και μέσα στην τρέλα σου τα μάτια αυτό που. Μπράβο, ωραία. Το καταλαβαίνω. Δεν ζήτησα να μου λύσουνε, ούτε να μου δέσουνε. Ούτε να μου κάνουν τίποτα. Ναι, ρε, εσύ. Θέλω απλώς θέλεις ησυχία. Από τη στιγμή που κάνουν τέσσερις άνθρωποι δουλειά και πρέπει να σεβαστούν τη δουλειά που κάνω. Κατανοητό, αλλά σε καμιά αποστολή δεν γινόταν έτσι. Ναι, σε όλες τις αποστολές, όλοι παίζαμε, κάναμε, γελάγαμε. Τι κάνω, ρε φίλα, μου πλέον ότι με σκάζω, μέρος μου έχει τα μπούνια. Σεβασμό, αν μπορείς, μην με κοροϊδεύεις, μην γελάς, μην ακούω παζάρι εργαλείων, μην ακούω τέτοια πράγματα. Άμα έχεις κάτι, θα το πεις σε μένα και στον Τίτο, εντάξει. Δεν είπες σε μένα, εγώ μίλησα, δεν είπα κάτι. Για να το ξέρει, γιατί θα γίνουμε κ***** σήμερα, θα είναι αυτοαιτία. Μα δεν λύνεις εξισώσεις. Όταν κάποιος θέλει, επειδή είναι το χόμπι του, είναι η δουλειά του, είναι έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό, να το σεβαστούμε από τη μία άποψη και τον άλλον, εντάξει. Όπως και εγώ, άμα πηγαίναμε για ράφτη και με βάζανε σε μία αποστολή να είμαι εγώ ο οδηγός σας, μπορεί να ήμουν αυστηρός. Όχι μπορεί, σίγουρα θα ήμουν αυστηρός, γιατί κάποια πράγματα έχει να κάνει. Ήταν τόσο χαβαλέ, βέβαια. Κάνεις το χαβαλέ, αλλά σε κάποια πράγματα μπορεί να ήμουν αυστηρός. Κάθεσαι ένα διάλειμμα να σου μιλήσω. Όχι τώρα. Ε? Τι, γιατί να κάνω διάλειμμα, ακούω. Σ' αρέσει η συμπεριφορά που κάνεις απέναντι μου. Εσένα σ' αρέσει η συμπεριφορά σου, γιατί δεν συμπεριφορά μου δικιά μου δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι και που το γελοποιώσει ο μεγάλος σου, λέει ότι αν δεν πάρει πρώτη μηχανή, θα φταίσει εσύ με την Ευελίνα που γελούσατε. Δηλαδή εντάξει. Παράλογο. Δεν το γελοποιούσε γιατί με ρώτησε, μου λέει τι έγινε. Παράλογο. Άκουσε μου λίγο. Παράλογο, εξισώσει δεν λύνει. Εντάξει, και δεν θα μου πει κανένα ποιο θα γελάσω ή αν θα μείνω στο σπίτι ή όχι, το κατάλαβε. Με σέβεσαι. Εμένα αυτό με κνευρίζει. Εσύ δεν σέβεσαι το γεγονός ότι δεν θα μου πει κανένα αν θα γελάσω, εάν θα μείνω στο σπίτι. Εντάξει, ούτε ο πατέρα μου ή η μάνα μου θα μου πει εμένα θα κάτσω στο σπίτι μου ή όχι. Εντάξει. Άκουσα μια λίγα. Όσον αφορά την αποστολή. Ναι. Και επειδή ξέρεις επειδή ότι εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Ωραία, είπατε γιατί με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Είναι σαν να κοροϊδεύεις εμένα. Είναι σαν να κοροϊδεύεις εμένα όμως. Γιατί κοροϊδεύεις ένα. Γιατί μου σπάς τα νεύρα. Δεν κάνουμε. Όχι, τα νεύρα σου σπάνε από μόνα τους. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο σπάνε τα νεύρα. Δεν ξέρεις το λόγο. Τι καθόμαστε στο μπαγκάκι και παίζαμε με την Ευελίνα. Έγινε κάτι κακό. Ναι, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει, ρε Στέλλα. Να γελάμε και να διασκεδάσουμε την Ευελίνα. Ναι, γιατί εγώ και την ώρα προσπαθώ να σκεφτώ. Το πρόβλημα το έχει εσύ τότε. Δεν το έχουμε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το πρόβλημα το έχει εσύ, όχι εμείς. Εγώ έχω το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα το έχει εσύ. Προβληματικό. Γιατί νομίζω ότι κανέναν δεν ενοχλήσαμε, μόνο εσένα. Και κανένας δεν ενοχλήθηκε που γελούσαμε με την Ευελίνα, μόνο εσύ. Ναι. Κανένας δεν είπε όχι, δεν πρέπει να γελάτε. Ναι, σου ξαναεξηγώ ότι. Και εγώ σου ξαναεξηγώ ότι το πατζιλί και αυτό το που έκανε στην αρένα δεν τον ανέχομαι. Αλεξάκη, σύνελθε λίγο, εντάξει. Σύνελθε. Τι να συνέλθω. Σύνελθε. Άμα θέλετε να χάσουμε, χάνουμε. Αν είσαι τόσο κατεβασμένα κάτω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτσι. Άκουσα με λιγάκι. Έλα λίγο στο καλμπιλάτερ. Αυτό που σου λέω, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να συμπεριφέρω. Ωραία, τότε κλείστο. Τι να κλείσω, δεν μπορώ να συμπεριφέρω. Τόσο να σου τα γέλια σου. Σοπαρε, θα μου πει που τα γελά και που τα κλάσω. Μα τρελαθούμε τελείω. Για συνέλθε λίγο. Πολύ τα βαλίγκι που λε και δεν μ' αρέσει καθόλου. Πολύ τα βαλίγκι. Τι κατάλαβα, είναι στην ευκαιρία μου να το κάνω. Διώξε μα κιόλα από το σπίτι. Θέλει να μα διώξει. Στελά, αντε. Μίλα καλύτερα. Βλέπεις ότι σου μιλάω ήρεμα. Φύγε τώρα. Από εδώ. Βλέπεις ότι σου μιλάω πολύ ήρεμα. Ευχαριστώ. Είναι ο τρόπος αυτός που μιλάς. Ε? Σου μιλάω, δε μ' ακούς. Είναι τρόπος αυτός που μου μιλάς. Συγγνώμη, άκουσες τι ήταν η τελευταία σου κουβέντα τώρα πριν λίγο. Με ειρωνεύεσαι πάσα στη μούρη μου, τι θες να σου πω. Σε ειρωνεύομαι. Μα μου λες να με διώξω από το σπίτι. Να σε διώξω από το σπίτι. Μα έτσι όπως λες για την αποστολή. Δεν με κοροϊδεύεις, Δεστέλα. Μα έτσι όπως λες για την αποστολή, όπως δεν θα με διώξει από το σπίτι. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Τώρα δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου και ότι θα πάω να θα βγω από εδώ μέσα.
μέσα, εντάξει! Ωραία. Σέλα! Να προσέχεις τον τρόπο σου, τον τόνο σου και πώς το εκφράζεις. Πόσες φορές το έχω πει! Πόσες φορές το έχω πει! Κοίταξε τη μούρη σου! Πόσες φορές το έχω πει! Πανέμορφος, κούκλος είμαι! Πόσες φορές το έχω πει! Πόσες φορές το έχω πει! Αλεξάκη! Πόσες φορές σου το έχω πει! Λίγη το καταλαβαίνεις! Πόσες φορές σου το έχω πει! Καταλαβαίνεις! Δεν σε ενόχλησα, ήμασταν χαμηλό! Με ενόχλησε, αφού στο λέω ότι με ενόχλησε! Είσαι παράλογος, γιατί είμαστε χαμηλόφωνες! Άσε με να είμαι παράλογος! Άσε με να είμαι παράλογος! Γιατί δεν με σέβεσαι! Γιατί δεν το σέβεσαι! Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα! Το καταλαβαίνεις! Γιατί δεν με σέβεσαι ότι είμαι παράλογος! Ακούς λέω, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα! Γιατί? Γιατί έτσι το λέω εγώ! Τι είπα θες?